Λοιπόν, εν τω μεταξύ ήρθε στο στούντιο ο Μιχάλης Αγραφιώτης, ο οποίος ήταν εκεί στο κέντρο των συζητήσεων, των αποφάσεων, να μας πει μερικά πράγματα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Το κλίμα, θέλετε το ρεπορτάζ. Πρώτα θα σας μεταφέρω το κλίμα. Μπράβο. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό για την ελληνική πλευρά. Γιατί πάρα πολύ απλά η ελληνική πλευρά δέχθηκε τέτοια επίθεση από χθες το βράδυ με τη συνέντευξη πρώτα απ' όλα και σήμερα από τον Τούρκο Πρόεδρο, που βρέθηκε ξαπρόπτω. Δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν αμφισβήτησε, όπως και εσείς είπατε πολύ σωστά, τη συνθήκη της Λοζάνης. Και προσπαθεί να βεβαιώσει αυτό το πράγμα με επιχειρήματα. Φαίνεται καθαρά, κύριε Πρόεδρε, ότι η Τουρκία διαμορφώνει πολιτική 50 ετών. Δεν είναι δηλαδή χθες σκέφτηκε ο Ερντογάν να τα κάνει αυτά και σήμερα ήρθε και τα είπε. Η Τουρκία έχει βάλει στο μάτι, κύριε στην κυριολεξία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και προσπαθεί να δημιουργήσει κεκτημένο, να δημιουργήσει ένα status quo στην περιοχή που να λέει ότι κοιτάξτε και να δείτε. Και εφαρμόζει, Μιχάλη, συνταγή κομμουνιστική, Στάλι. Φέτα το σαλάμι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ εριστικοί οι Τούρκοι διπλωμάτες και οι Τούρκοι αντιπρόσωποι, κακά τα ψέματα, και ο ίδιος ο Ερντογκάν, φυσικά, όπως είδατε και στις εικόνες. Αλλά το θέμα είναι ότι οι δικοί μας, όπως είπατε και πριν, όπως είδατε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι ήταν και οι περισσότεροι από τους δικούς μας. Σαν να ήρθε ο Ερντογκάν με τέτοιο αέρα, σαν να ήταν ο κατακτητής της χώρας μας. Δείτε εδώ και τα πλάνα, βλέπετε και τα πλάνα από το Μέγαρο Μαξίμου. Εγώ βέβαια είδα και εκτός off camera τα πλάνα. Πραγματικά ήταν για την ελληνική κυβέρνηση μια επικοινωνιακή πρώτα απ' όλα ήττα. Που ο Τσίπρας ξέρουμε ότι επικοινωνιακά τα πάει καλά. Εδώ δεν τα πήγε καλά. Επίσης, υπήρξε σοβαρό θέμα, κύριε Πρόεδρε, με το θέμα με τους αξιωματικούς. Ακούστηκε εκεί ότι δεν είναι μόνο οι 8 αξιωματικοί που ήρθαν στην Ελλάδα. Ήρθαν και άλλοι στην Ελλάδα μετά το πραξικόπημα και ο Ερντογάν θέλει να τους βρει να τους πάει πίσω στην Τουρκία. Γιατί ναι, μεν δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έβγαλε απόφαση για τους 8, αλλά υπάρχουν ακόμα πολύ περισσότεροι, έλεγαν εκεί τα πηγαδάκια, που βρίσκονται στην Ελλάδα. Και για να ακούσουμε, Μιχάλη, τώρα τον Ερντογάν. Ναι. Μιλάει στο Μαξίμου. Για να ακούσουμε τον Τούρκο. Τούρκος πρόεδρος Δημοκρατίας. Πραγματοποιώ μια επίσημη επίσκεψη 65 χρόνια μετά την πρώτη πραγματοποιηθής επίσκεψη από τον Τζελάλ Μπαγιάρ. Βεβαίως τα βήματα που έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και στις συνομιλίες που είχαμε θίξαμε και θέματα όπως το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θεσμοθετήθηκε επί δικής μου πρωθυπουργίας και φέτος ελπίζουμε ότι εντός των προσεχών μηνών θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη η πέμπτη συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Ως προς τις εμπορικές μας συναλλαγές, να σας πω ότι ο όγκος αυτών των συναλλαγών έχει φτάσει φέτος τα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι μια υποχώρηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να θέσουμε ανώτερους στόχους για να αυξηθεί αυτός ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών. Επίσης, μιλήσαμε για την ταχεία. Είναι χώρα όπου γίνονται βασανιστήρια και ως εκ τούτου πιστεύω ότι και η ελληνική δικαιοσύνη θα εισακούσει αυτή την έκκληση περί έκδοσης αυτών των 10 αξιωματικών. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στο εξής θέμα. Τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το θέμα της συνθήκης της Λοζάνης. Για την αναγνώριση της συνθήκης αυτής, μεγάλη συζήτηση περί αναμόρφωσης, αναδιαμόρφωσης, μεταρρύθμισης. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια συνθήκη που υπεγράφει από... Και βεβαίως τα ίδια ακριβώς είπε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι ακριβώς ένα καλούπι προκειμένου να αρχίσει μέσα στην ελληνική επικράτεια αλλά και στην Ευρώπη να γίνεται αφήγημα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, πάμε, Μιχάλη, γρήγορα να
κωδικοποιήσουμε τι έγινε πάνω. Να ολοκληρώσουμε για τη συνθήκη της Λοζάνης που βασίζεται το τουρκικό σκεπτικό. Βασίζεται στο ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει βγάλει μία απόφαση που λέει το εξής, ότι αναγνωρίζει την τουρκική ένωση Ξάνθης, άρα αναγνωρίζει και μέσα σε αυτή την απόφαση, όπως λένε οι Τούρκοι ισχυρίζονται, και την τουρκική μειονότητα. Άρα αυτό τι σημαίνει? Από τη στιγμή που υπάρχει όχι μουσουλμανική αλλά τουρκική μειονότητα, όπως λένε οι Τούρκοι, στη Θράκη, τότε δεν ισχύει και η συνθήκη της Λοζάνης. Έχει αλλάξει γιατί έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Αυτό λέει λοιπόν η Τουρκία. Ωραία, και αλλά συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Θα αλλάξει προηγουμένως τη συνθήκη του Μοντρέ, να ανοίξουν τα στενά για όλους και τον Σεβρόν, και θα ξαναπάει ο Αβέροφ στον Κεράτιο. Εγώ είμαι έτοιμος. Να γίνουν πρώτα αυτές οι δύο και μετά να πάμε να συζητήσουμε ξανά τη Λοζάνη για να δούμε τι θα γίνει και με την Ήπειρο και την Τένεδο. Αλλά το θέμα είναι, δεν απαντούν. Είδα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να λέει ότι αυτό δεν είναι αδιαπραγμάτευτο. Μα αυτό θα απαντήσει όταν έρθει προκλητικά και σου λέει έτσι. Δώσε δύο χαστούκια. Ναι, εντάξει, εσύ είπε τη Λοζάνη. Λέω και εγώ και το Μοντρέ και το Σεβρόν. Τα αλλάζουμε όλα, πάμε. Αλλά εκεί θα τώρα κουνήσει ότι θα λέγανε στην Τουρκία, πήγε η Μαλή και βγήκε κουρεμένο. Τώρα τον υποδέχονται στην Τουρκία ότι ήρθε εδώ ο μέγας αυτός επαναστάτης, όλα τα μέσα της Τουρκίας, πεάνες για τον Ερντογάν. Γιατί ακριβώς το επιτρέψαμε εμείς, Μιχάλη. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, η ελληνική κυβέρνηση δεν χειρίστηκε καλά το ζήτημα της επίσκεψης Ερντογάν και φοβάμαι ότι και η επίσκεψη Ερντογάν στην Ξάνθη θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, γιατί πάνω στην Θράκη γίνονται πάρα πολλές. Υπάρχει εγρήγορση από το μουσουλμανικό στοιχείο, μουσουλμανικό, γιατί οι Τούρκοι στη Θράκη προσπαθούν να πάρουν μαζί τους και τους Πομάκους. Οι Πομάκοι δεν είναι ούτε τουρκικά στοιχεία ούτε μουσουλμανικά, είναι κατάγονται από τους αρχαίους Έλληνες, ως γνωστό σύμφωνα με την ιστορία. Άρα έχουμε και μια παραποίηση της ιστορίας και στο θέμα της Θράκης από την πλευρά της Τουρκίας, και αυτό πρέπει να αποφευχθεί από την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να το προλάβει. Και βεβαίως αυτό που φαίνεται, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι... Σε αυτό, σε νέφηση, δεν έχεις δίκιο, γιατί ο μέγιστος των αρχαίων, ο Δημόκλητος, ήταν Οθωμανός, ήταν από εκεί, ήταν Τούρκος ο Δημόκλητος, έτσι, για να ξέρουμε. Και ο Όμηρος είναι ο Μέρ, όπως λέμε, ο Μέρ Βριώνης, ή Φίλιππας Βριώνης, και είσαι καμιά φορά αυτά πάνε μαζί. Λοιπόν, είναι να γελάς με αυτά. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε. Είναι να γελάς. Για να γελάς είναι. Λοιπόν, το θέμα δεν πήρε απαντήσεις. Και αύριο, όπως πολύ σωστά είπες, Μιχάλη, στη Θράκη, έχω την αίσθηση ότι θα περάσουμε δύσκολες στιγμές. Και θέλω να δω, κύριε Πρόεδρε, αν είναι και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του Ερντογάν στη Θράκη. Πραγματικά θα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που διατυπώθηκε σήμερα και στο Κοινοβούλιο, αν θα παρευρεθούν. 100%. 100%. 100%. Εάν δεν παραβρεθούν, δεν θα παραβρεθούν, γιατί θα χαλάει την ατζέντα ενδεχομένως του Ερντογάν. Κατάλαβες ότι πήγε και ξεσήκωσε. Αλλιώς αυτοί είναι ταγμένοι εκεί μέσα. Δηλαδή μπήκανε στο Κοινοβούλιο της Τουρκίας την άλλη φορά και κάνανε τεμενάδες, δεν πάνω στο ποτό. Θεωρούνε τζάμι. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα ότι αυτοί αγωνίζονται για τα ελληνικά ιδιώδη. Οι μουσουλμάνοι βουλευτές, Τούρκοι κατά αυτούς. Κάτι άλλο, Μιχάλη? Κάτι άλλο είναι ότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου σε λίγα λεπτά μεταξύ των δύο, του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Και μετά θα έχουμε βεβαίως κι άλλο ρεπορτάζ να δούμε τα παραλυπόμενα, γιατί είδαμε κάποια από τα παραλυπόμενα. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση κέρδισε τη μάχη των εντυπώσεων σήμερα. Και μάλιστα είχαμε και μια ανακοίνωση από την γερμανική κυβέρνηση ότι δεν αναθεωρεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Και στο άκουσμα μόνο αυτό, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν από συμβούλους του, ότι άκουσε ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν την ανακαλεί ούτε την αναιρεί, λέει ότι δεν πειράζει, εμείς θα προσφύγουμε και θα την αναιρέσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Πραγματικά δηλαδή η τουρκική προκλητικότητα στο έπακρο. Δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα υπόλοιπα το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων.